Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Όπου και αν βρίσκεστε, στα πέρατα της γης, από όπου και αν μας βλέπετε, μια γλυκιά καλημέρα. Μια γλυκιά καλημέρα που θα μας φέρει πολλά και ωραία πράγματα όταν την αντιμετωπίζουμε με χαμόγελο. Ένα χαμόγελο το πρωί και όπως κάνει ο φίλος μου ο Γρηγόρης ο Αρναούτογλου, κλείσιμο του ματιού. Της κλείνουμε το μάτι της ζωής και της χαμογελάμε. Για να είναι και αυτή καλή με εμάς και να μας κλείνει και αυτή το μάτι. Έρχομαι από τη Χαλκιδική, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό είμαι τόσο κεφάτη. Πέρασα ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Γέμισα τις μπαταρίες. Για να είμαι καλά, μου πέρασε και το κρύωμα. Για να μπορώ να σας λέω πολλά και ωραία πράγματα. Για να περνάμε καλά, φίλες και φίλοι. Σας έφερα λεμόνια. Λεμόνια από τις λεμονιές μου. Δείτε, δεν είναι ακόμα κίτρινα. Είναι πράσινα, πρασινοκίτρινα. Όμως, με αυτά θα κάνουμε λεμοντσέλο. Γιατί για να κάνουμε η λιμοντσέλο, όπως το λένε σωστά, για να κάνουμε η λιμοντσέλο θέλουμε λεμόνια φρέσκα κομμένα από το δέντρο. Μόνον έτσι έχουν τα λεμόνια, φίλες και φίλοι, το ωραίο άρωμα του λεμονιού. Αλλιώς, αν τα πάρουμε από την αγορά μας, που έχουν σταθεί κάποιες μέρες ώσπου να έρθουν στην κατανάλωση και άλλες κανένα δύο-τρεις μέρες στο σπίτι μας ώσπου να τα μεταχειριστούμε, δεν θα έχουμε την ίδια απόδοση. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλες εσάς που με γεμίζετε δώρα. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Ως και από την Αμερική έχουν έρθει δωράκια και από πού δεν έρχονται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξεκινήσω όμως με το Σύλλογο Γυναικών Νέσονα που από τη Λάρισα τραβήξαμε ένα υπέροχο βίντεο. Κάνουν πάντα κάθε χρόνο τη γιορτή των αμυγδάλων. Μαζεύουν φίλες και φίλοι τα αμύγδαλα από τις αμυγδαλιές και χορεύουν και γελάνε και γλεντάνε κάθε χρόνο γιορτάζοντας ένα προϊόν της γης μας. Ένα φυσικό προϊόν που μας παρέχει η Ελλάδα μας. Και κάνουν διαγωνισμό μαγειρικής με αμύγδαλα. Μου στείλανε μερικά δειγματάκια. Χαλβά φαρσάλων, που τον λέμε χαλβά φαρσάλων ή σαπονέ, και έχει μέσα αμύγδαλα. Εκεί ένα ρολό με αμύγδαλα πάλι. Εδώ αμυγδαλάκια φρέσκα. Τα άλλα θα τα δείτε στο βίντεο που θα σας δείξουμε σε λίγες μέρες. Θα δείτε όλη τη γιορτή και όλο το πανηγύρι που έγινε εκεί στον Έσονα από τις γυναίκες που μαζεύουν τα αμύγδαλα. Να ευχαριστήσω το κτήμα Κουτσούκου που μου έστειλε αυτά τα υπέροχα δώρα που παράγει το κτήμα. Και τι δεν παράγει. Αμύγδαλα, καρύδια, κρασιά, αλεύρι. Τι δεν έχει μέσα αυτό το καλάθι, φίλες και φίλοι. Και να ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μας έκανε να βρεθούμε κάποια μέρα εκεί. Θα το αποφασίσουμε κάποια στιγμή και θα χθούμε, θα εκδράμουμε προς τα εκεί να περάσουμε ωραία. Λοιπόν, ποιον άλλον έχω να ευχαριστήσω. Έχω να ευχαριστήσω την Αλεξία Τσιβουράκη που μου έστειλε ένα υπέροχο εργόχειρο κέντημα. Θα το αφήσω εδώ κάτω, φαίνεται πιο ωραία νομίζω. Ένα υπέροχο κέντημα για την κουζίνα, ένα σετ κουζίνας. Η φίλη παραπονιέται και λέει, κυρία Βέφα, το κέντημα, τα χρυσά χέρια των νοικοκυρών που κεντάνε στην Ελλάδα είναι παραμελημένα, παραγκονισμένα και δεν τα νοιάζεται κανείς, δεν τα προβάλλει κανείς. Τη δουλειά των Ελλήνων, μια ομάδα γυναικών, πολύ μεγάλη, ασχολείται και με αυτό το ωραίο χειροτέχνημα και δεν προβάλλεται. Θα το προβάλλουμε, φίλες και φίλοι, από εδώ μέσα από τη μικρή αυτή εκπομπούλα που πιο πολύ αφορά τη γυναίκα. Να πούμε όμως για τους διαγωνισμούς μας. Θα το προβάλλουμε το κέντημα, είπαμε γι' αυτό. Να πούμε για τους διαγωνισμούς μας. Να πούμε ότι έφτασε η ώρα. Αύριο θα κληρωθεί το home cinema. Δεν έχετε παρά λίγες ώρες μόνον με email. Δεν προλαβαίνετε πια με το ταχυδρομείο. Να στείλετε τις συνταγούλες σας για να μπουν στην κληρωτίδα. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι δίνουμε κάθε μέρα ένα σερβίτσιο, τηλεφωνήστε μας και θα το κερδίσετε με ένα ναι ή ένα όχι. Και την ερωτησούλα μας. Κάθε μέρα με ρωτάτε ό,τι θέλετε. Και εγώ είμαι εδώ για να σας απαντώ. Αυτά φίλες και φίλοι, πάμε όμως στην αγορά να δούμε τι ωραίο έχει σήμερα να μας προσφέρει για να αγοράσουμε και εδώ είμαστε πάλι. Όπως σας υποσχέθηκα, φίλες και φίλοι, θα κάνουμε μια μακαρονάδα. Τι μακαρονάδα όμως! Τέτοια μακαρονάδα δεν θα έχετε ξαναφάει.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υλικά και εδώ είμαστε πάλι. Μακαρόνια με κουκουνάρια, ντοματίνια και βασιλικό. Μισή κούπα λάδι. 2 σκελίδες σκόρδο τριμμένη. 1 κούπα χοντροτριμμένη ψύχα ψωμιού. Μισή κούπα κουκουνάρια ψημένα. 300 γραμμάρια μακαρόνια νούμερο 6. 1 μικρή, ξερή, κόκκινη, καυτερή πιπερίτσα τριμμένη. 2 κούπες ντοματίνια κομμένα στη μέση. 1 τρίτο της κούπας ψιλοκομμένο βασιλικό. Τριμμένη παρμεζάνη. Αλάτι και πιπέρι. Λοιπόν, να κάνουμε τη μακαρονάδα μας. Κουκουνάρια, ντοματίνια, βασιλικός και τι δεν θα βάλουμε μέσα. Και παρμεζάνα βέβαια. Δεν λείπει η παρμεζάνα από τη μακαρονάδα. Και αν δεν έχουμε παρμεζάνα, φίλες και φίλοι, είναι πάρα πολύ ωραίο το κεφαλοτήρι μας. Τριμμένο, ωραίο κεφαλοτήρι, μπόλικο επάνω από τη μακαρονάδα. Την κάνει το κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε να τη φτιάξουμε. Εδώ έχω βάλει μισή, όπως είπαμε, μισή κούπα λάδι. Έβαλα 2 κουταλιές λάδι σε αυτό εδώ το τηγανάκι και η φωτιά μου. Να ανάψω και το πλαϊνό να καίει πιο καλά. Εδώ έβαλα λοιπόν 2 κουταλιές μόνο λάδι και εδώ έβαλα το υπόλοιπο λάδι εδώ στο τηγανάκι. Θα βάλω το μισό σκόρδο, να πάρω την κουτάλα μου, να βάλω το μισό σκορδάκι. Βάζουμε λοιπόν το μισό σκόρδο εδώ να σοταριστεί και θα σοτάρουμε μέσα σε αυτό το αρωματισμένο με σκορδάκι λάδι. Τι άλλο, ψύχα ψωμιού τριμμένη, χοντροτριμμένη. Θα τη δείτε τώρα. Να μοσχοβολήσει λίγο το λαδάκι και το υπόλοιπο σκορδάκι στην άλλη κατσαρόλα που θα κάνουμε τη σάλτσα. Εδώ θα κάνουμε τη σαλτσούλα. Μισό-μισό λοιπόν το σκορδάκι, μισό στη μια κατσαρόλα, μισό στην άλλη. Στη μία κατσαρόλα ρίχνουμε μία κούπα, όπως είπαμε, χοντροτριμμένη ψύχα ψωμιού. Δεν θα έχετε φάει μακαρονάδα με καβουρδισμένη ψύχα ψωμιού, θα τη δοκιμάσετε όμως και πιστεύω ότι θα σας αρέσει. Σας είπα, είναι μια μακαρονάδα πρωτότυπη που δεν την έχετε ξαναφάει. Δοκιμάστε την. Μου καίγεται το σκόρδο και δεν πρέπει να καεί το σκόρδο, φίλες και φίλοι. Τι ρίχνουμε μέσα εδώ, ρίχνουμε τα ντοματίνια. Βάζουμε τα ντοματίνια που όπως είπαμε είναι κομμένα στη μέση. Έλα, εσείς δεν θέλετε να πέσετε. Θα πέσετε. Λοιπόν, εδώ τα ντοματίνια, τα ανακατεύουμε, μη μας καεί η ψύχα, μόνο να ψηθεί ωραία, να πάρει ωραίο άρωμα από το σκόρδο και πόσο μας αρέσει το σκορδάτο ψωμάκι, φίλες και φίλοι, το σκορδόψωμο που λέμε. Και εδώ πέρα τα ντοματίνια θα τα ανακατέψουμε επάνω στη φωτιά έως ότου αρχίσουν να χάνουν το χρώμα τους και να βγάζουν τα ζουμάκια τους. Θα τα αφήσουμε εδώ λοιπόν να μαλακώσουν, να αρχίσουν να χάνουν, όπως είπαμε, το σχήμα τους, όχι το χρώμα τους. Το χρώμα δεν το χάνουν, θα μείνουν κόκκινα κατά κόκκινα. Έχουμε μια γραμμούλα στον αέρα. Καλή σου μέρα, φίλη μου. Καλή σας μέρα, κυρία Βέφα μου. Για πες μου πρώτα από πού μας παίρνεις και πώς σε λένε. Ονομάζομαι Δεμετή και σας παίρνω από το ωραίο Πειραιά μας. Από τον Πειραιά, λοιπόν, χαιρετίσματα σε όλο τον Πειραιά, στις φίλες και στους φίλους. Συγχαρητήρια, σας έχουν πει πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Άλλο ένα λιθαράκι στα τόσα συγχαρητήρια. Σε ευχαριστώ, αγαπημένη μου φίλη. Σε ευχαριστώ. Όσες φορές και να τα ακούω, είναι πάντα σαν να τα ακούω για πρώτη φορά. Όχι μόνο αυτό, να είστε καλά, αλλά είστε σε μια αξιόλογη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να είμαι καλά κάθε μέρα εδώ. Την υγειά σας να έχετε. Ευχαριστώ πολύ πολύ. Και να χαίρεστε τα εγγονάκια σας και τα παιδιά σας. Σε ευχαριστώ για τις υπέροχες ευχές. Να είστε καλά. Ρώταμε λοιπόν τι θέλεις. Εγώ είμαι από εσάς να μαγειρεύω και από τη μητέρα μου. Είμαι πολύ περήφανη όμως, γιατί όλοι με φωνάζουν Βέφα, μικρή Βέφα.
Να σε καλά, να σε καλά, μικρή μου Βέφα. Να είστε καλά. Δεν θέλω να τρώω το χρόνο σας το πολύτιμο. Μια ερώτηση. Έχω ρωτήσει και στα καταστήματα στον Πειραιά, αλλά αλλιώς είναι να ρωτήσω εσάς. Θα είμαι πιο σίγουρη. Για πες μου. Έχω φτιάξει όλες τις τούρτες. Υπάρχει όμως μία τούρτα, η τούρτα πραλίνα που λέει στο γιορτινό τραπέζι. Μάλιστα. Και έχει για την κρέμα της. Γράφει μία κούπα βούτυρο μαλακό, μία κούπα ζάχαρη άχνη, 4 κροκάρια, 3 ασπράδια. Μάλιστα. Δεν προχωράω στη βανίλια ή το πικρά. Όχι βέβαια, αυτά δεν παίζουν ρόλο μεγάλο. Χτυπάμε την κούπα, το βούτυρο, όπως μου το έχετε πει, μαζί με τη μισή κούπα ζάχαρη άχνη. Είναι τα ασπρίζει και αφροτεύει. Πολύ ωραία. Βάζω μέσα και τα 4 κροκάδια. Τα χτυπάω και αυτά γίνεται σαν λεμόνι, άσπρο, όπως τα κάνετε εσείς. Μάλιστα. Χτυπάω χωριστά τα ασπράδια, τα 3, είναι ένα λιγότερο ασπράδια από τα κροκάδια. Ακριβώς, ναι. Και μαζί με την άλλη μισή ζάχαρη. Mm-hmm. Και έχω παρατηρήσει, όπως μου έχετε πει, ότι όταν θέλετε να ανακατεύετε δύο διαφορετικά υλικά, να μην είναι η μαρέγκα να κόβεται σαν χαρτάκι. Ανακατεύω τη ζάχαρη μαζί με, με τα ασπράδια. Το μάθημα το έχεις μάθει πάρα πολύ, πολύ καλά. Πες μου που είναι το λάθος τώρα. Αλλά όταν ανακατεύω μαζί μετά τα δυο υλικά, ναι, και κάνω οχταράκια και απαλά, ποτέ μου δεν μου χαλάει. Σου κόβει το βούτυρο. Σου κόβει το βούτυρο. Μπράβο, γιατί? Το κατάλαβα, είδες, αμέσως το κατάλαβα. Γιατί, κυρία Βέβαια. Λοιπόν, θέλει με πολύ προσοχή τη μαρέγκα ανακάτεμα. Πρώτα-πρώτα λίγη μαρέγκα, ναι, λίγη, πολύ σιγά-σιγά, ναι. Ναι. Και μετά την υπόλοιπη. Μου κόβεται το αυγό. Δηλαδή, να πω και κάτι άλλο. Στο βουτυράκι που χτύπησες, ναι, βάλε και μια-δυο κουταλιές γάλα. Βάλε μια, καθώς το χτυπάς, σκέτο βούτυρο, πολύ σφιχτό, δεν μπορεί να ανακατευθεί ωραία η μαρέγκα να πάει μέσα και μας το κόβει. Βάλε λοιπόν, καθώς χτυπιέται το βουτυράκι σου και έχει αφρατέψει ωραία-ωραία, λίγο-λίγο δύο κουταλίτσες γάλα. Α, θα σου το μαλακώσει ωραία και μετά θα ανακατευθεί ωραία η μαρέγκα. Και δεν θα κόψει μονάχα το βούτυρο. Λέτε να είναι αυτό. Είναι βέβαια, αυτό ακριβώς. Ναι, βέβαια, εγώ το έσωσα. Ξέρετε τι έκανα. Και τι να πω και κάτι άλλο. Ναι, να σου πω και κάτι άλλο. Ναι. Πάρε το βούτυρο το soft. Αυτό παίρνω, το soft. Πάρε το βούτυρο το soft. Αυτό πάντα να παίρνεις. Βέβαια, το έσωσα κάπως. Έβαλα σαν τη γη αντί για ασπράδι την τρίτη φορά που προσπάθησα να το κάνω. Να το κάνεις άλλη μία φορά και πιστεύω αυτή τη φορά θα το πετύχεις. Ναι. Να σας κάνω μία μικρή ερώτηση. Στα γρήγορα για να μην κάψω τη μακαρονάδα. Η σοκολάτα που κάνατε την περασμένη φορά που βάλατε στην επικάλυψη, την κάνω έτσι με την άχνη όπως μου είπατε. Ναι. Αλλά είναι η υφή του γλάσου αυτού που είναι πάντα κάνει χρίτς την ώρα που το τρώμε. Ναι, αυτό το γλάσο που σας έκανα προχθές με τη σοκολάτα. Ναι. Γιατί έχει μέσα τη ζάχαρη. Α, και το κάνει. Έτσι είναι η υφή του. Και στις τούρτες που το βάζουμε. Ακριβώς. Είναι η υφή του γιατί έχει μέσα τη ζαχαρίτσα. Τελειώνει εντελώς. Όχι, κάνει, αφού σας είπα, τη ρίχνουμε τη ζάχαρη και τα υγρά υλικά τελευταία στιγμή ανακατεύουμε γρήγορα. Αλλά και το ωραίο του. Ναι. Το ωραίο του ακριβώς αυτό είναι. Ναι. Να κάνει η ζάχαρη, να νιώθεις τη ζάχαρη. Να είστε καλά. Να είσαι καλά και εσύ, αγάπη μου. Πάρα πολύ. Και πάντα να σας βλέπουμε. Και εγώ σε ευχαριστώ. Χάρηκα πολύ, κυρία Βέβα. Να είσαι καλά, αγάπη μου. Καλά φιλάκια. Γεια σας. Λοιπόν, εδώ φίλες και φίλοι, τώρα τα ντοματίνια όπως είδατε χάσαν το σχήμα τους. Αυτό κάνουμε ώσπου να χάσουν το σχήμα τους. Ρίχνουμε μέσα το βασιλικό. Ρίχνουμε αλάτι και πιπέρι. Αλάτι, πιπεράκι, αλατάκι. Ρίξαμε και αλατάκι. Ρίχνουμε και μία καυτερή πιπερίτσα από αυτές τις κόκκινες, τις ξερές που τις έχουμε στο σπίτι στις γλάστρες, φίλες και φίλοι. Ρίχνουμε και την πιπερίτσα σπασμένη, τριμμένη και θα πάρει ωραίο καυτερό άρωμα και γεύση και ρίχνουμε μέσα και τα κουκουνάρια. Έχουμε λοιπόν μισή κούπα κουκουνάρια ψημένα. Τα ρίχνουμε και αυτά μέσα. Ανακατεύουμε τη σάλτσα, αυτή την ωραία σάλτσα που δεν είναι σάλτσα. Δέστε τι πράγμα ωραίο είναι. Δεν νομίζω σας λέω ότι έχετε ξαναφάει τέτοια μακαρονάδα. Θα τη φάτε και θα με θυμηθείτε και θα πείτε για άλλη μια φορά μπράβο, κυρία Βέφα. Σας ευχαριστώ, φίλες και φίλοι, για τα καλά σας λόγια. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Λοιπόν, σβήνω τη φωτιά, δεν μας χρειάζεται άλλο. Έχω τα μακαρόνια βρασμένα al dente. Δεν τα βράζουμε πολύ, δεν τα αφήνουμε να λαπαδιάσουν. Αχ, αφήνουμε όμως λίγο μαλακότερα, ελαφρά μαλακότερα να βγάλουν απ' έξω τη γλουτένη. Τα στραγγίζουμε, δεν τα ξεπλένουμε, δεν τα λαδώνουμε και μετά ρίχνουμε πάνω αυτή την υπέροχη σάλτσα. Πρώτα ρίχνουμε τα ψυχουλάκια με το ψωμί, έτσι επάνω. Ρίχνουμε το σκορδάτο ψωμάκι αυτό, τι ωραίο που είναι. Το σκορδάτο ψωμάκι, το βάλαμε λοιπόν το ψωμάκι
Και πάνω από το ψωμάκι θα ρίξουμε τη σαλτσούλα. Εδώ, Στάσου, γιατί έπεσαν ψυχουλάκια, πέσανε και καίγονται, δεν πειράζει. Παίρνουμε λοιπόν και τη σαλτσούλα και τη ρίχνουμε και αυτή επάνω από τη μακαρονάδα μας. Και δέστε τι μακαρονάδα θα φάει η οικογένεια σήμερα. Γιατί τα υλικά, φίλες και φίλοι, είναι απλά. Τα έχουμε στο σπίτι μας. Και αν δεν έχουμε ντοματίνια, παίρνουμε δύο μεγάλες ωραίες ντομάτες και τις κόβουμε χοντρά μεγάλα κομμάτια. Είδατε λοιπόν τα μυστικούλια ποια είναι. Αν δεν έχουμε ντοματίνια, τι θα κάνουμε, δεν θα κάνουμε τα μακαρόνια. Θα τα κάνουμε, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, τώρα όμως, αφού φτιάξαμε τη μακαρονάδα μας, να δούμε τι υλικά χρειαζόμαστε για να κάνουμε το λιμοντσέλο. Πάμε να δούμε τα... Α, να δούμε, λένε εδώ τα παιδιά, οι καλοί μου εδώ συνεργάτες, να δούμε πρώτα τα υλικά ξανά, άλλη μια φορά, για τη μακαρονάδα μας. Μακαρόνια με κουκουνάρια, ντοματίνια και βασιλικό. Μισή κούπα λάδι. Δύο σκελίδες σκόρδο, τριμμένο. Μια κούπα χοντροτριμμένη ψύχα ψωμιού. Μισή κούπα κουκουνάρια ψημένα. 300 γραμμάρια μακαρόνια νούμερο 6. Μια μικρή, ξερή, κόκκινη, καυτερή πιπερίτσα τριμμένη. Δύο κούπες ντοματίνια κομμένα στη μέση. 1/3 της κούπας ψιλοκομμένο βασιλικό. Τριμμένη παρμεζάνη. Αλάτι και πιπέρι. Πάμε να δείξουμε τα υλικά για το λιμοντσέλο. Ας δούμε την κάρτα μας. Λιμοντσέλο. 1 λίτρο καθαρό ενόπλευμα. 1,5 λίτρο νερό. 900 γραμμάρια ζάχαρη. Φλούδες από 9 λεμόνια. Δωροθέτες μας, μετά θα φτιάξουμε το λιμοντσέλο. Ρητίδες. 20 λεπτά είναι αρκετά για να τις δείτε να σβήνουν. Φώτο ανάπλασης. Για πρώτη φορά και μόνο στα New Day, μία μέθοδο σας δίνει ξανά νέα νική λάμψη. New Day. Η ομορφιά σας είναι σε καλά χέρια. Εδώ είμαστε λοιπόν για να φτιάξουμε το λιμοντσέλο. Και όπως βλέπετε, εδώ πέρα μέσα βάζω καθαρό ινόπνευμα. Καθαρό ινόπνευμα, φίλες και φίλοι, θα το βρείτε στις κάβες ποτών, θα το βρείτε και στα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Προσέξτε, μην το πάρετε από το φαρμακείο. Δεν θέλουμε φαρμακευτικό ινόπνευμα. Θέλουμε καθαρό ινόπνευμα 95 βαθμών. Και προς Θεού, επάνω γράφει δεν πίνετε. Γιατί αν το πιείτε αυτό το ινόπνευμα, θα κάψετε το λαιμό σας. Και πρέπει αμέσως να... τις πρώτες βοήθειες. Γι' αυτό γράφει ότι δεν πίνετε. Είναι πόσιμο, αλλά δεν μπορούμε να το πιούμε σε
αυτό το βαθμό, τον υνοπνευματικό βαθμό. Είναι καθαρό υνόπνευμα, φίλες και φίλοι. Εμείς όμως θα το κάνουμε λικέρ και θα το αραιώσουμε. Θα βάλουμε μέσα νερό, θα βάλουμε δηλαδή ζάχαρη και νερό, θα βάλουμε σιρόπι για να κάνουμε αυτό το υπέροχο λιμοντσέλο που βλέπετε εδώ σερβιρισμένο στα ποτήρια και που είναι τόσο μυρωδάτο και τόσο ωραίο. Λοιπόν, βάζουμε μισό κιλό, όχι μισό κιλό, ψέματα, ένα λίτρο, 500 γραμμάρια είναι το κάθε τέτοιο μπουκαλάκι. Σας λέω όλη τη συνταγή για να κάνετε όλη τη δόση. Εγώ βέβαια εδώ θα κάνω τη μισή δόση. Την άλλη μισή την έχω ήδη φτιαγμένη εκεί που θα σας δείξω τώρα. Εδώ λοιπόν βάζω 500 γραμμάρια ινόπνευμα, μισό λίτρο, καλύτερα να το λέμε έτσι, μισό λίτρο ινόπνευμα. Βάζουμε εδώ το ινόπνευμα, το καθαρό, και μέσα εδώ τα λεμονάκια μου που είναι, θα μου τα δώσει εδώ το καλό μου το παιδί ο Στέλιος. Έλα Στέλιο, να είσαι καλά αγόρι μου. Θα βάλουμε λοιπόν λεμονάκια τώρα μέσα, φλούδες από λεμόνι. Φτάσουν να ρίξουμε όλο το ινόπνευμα και βγαίνει δύσκολο, έπρεπε. Εσείς μην το κάνετε έτσι. Κόψτε το μπουκαλάκι και θα πέσει αμέσως όλο το ινόπνευμα. Τελείωσε. Λοιπόν, παίρνουμε τώρα λεμόνια, τα ξεφλουδίζουμε όπως ξεφλουδίζουμε ένα μήλο για να το φάμε. Και τα λεμονάκια, φίλες και φίλοι, είναι τόσο μυρωδάτα αυτά που έχω κόψει από το δέντρο μου. Καταπληκτικά. Και είναι πράσινα. Δεν πειράζει, θα γίνει λίγο πρασινοπό. Να το εδώ το έχω έτοιμο το ινόπνευμα. Και προς Θεού, το ινόπνευμα αυτό το δυνατό μακριά από φωτιά. Είναι έφλεκτο, μπορεί να αρπάξει φωτιά και να κάψετε το σπίτι σας. Δεν θα το κάνετε βέβαια, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, εδώ το ινόπνευμα μακριά από τη φωτιά και εδώ έχω το σιρόπι μου και θα τα πούμε για το σιρόπι. Παίρνουμε λοιπόν το λεμονάκι και το καθαρίζουμε. Και αν είναι κίτρινα τα λεμόνια, κίτρινα αλλά φρέσκα. Όσο μπορείτε πιο φρέσκα και από την αγορά ακόμη, πιάστε τα να είναι σκληρά. Η φλούδα τους, ο φλοιός τους να είναι ζωντανός, πολύ ζωντανός. Να μην είναι μαραμένα τα λεμονάκια σας. Δεν θα γίνει τόσο ωραίο το λεμοντσέλο. Και μπορείτε να κάνετε το ίδιο πράγμα με μανταρίνια, φίλες και φίλοι. Να κάνετε μανταρίνι λικέρ. Κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Ή πορτοκάλι λικέρ. Ή grapefruit λικέρ. Ό,τι λικέρ θέλετε. Και lime. Μπορείτε να κάνετε και lime ακόμη. Λοιπόν, παίρνουμε τις φλούδες αυτές, αφού τις κόψουμε, από 9 λεμόνια, 9 ζωντανά λεμόνια και τις βάζουμε μέσα στο ινόπνευμα που είναι όπως είπαμε ένα λίτρο. Όχι τόσο λίγο που έβαλα εγώ εδώ. Ένα λίτρο ινόπνευμα, 9 λεμόνια τη φλούδα. Βάζουμε λοιπόν από 9 λεμόνια, δεν συνεχίζω, θα βάλετε λοιπόν τη φλούδα, θα το βάλετε σε ένα μεγάλο βάζο, θα το κλείσετε και θα το βάλετε στο ψυγείο να σταθεί 5 μέρες. 5 μέρες το ινόπνευμα μαζί με τις φλούδες για να πάρει το άρωμα. Να το λοιπόν εδώ πέρα, έτοιμο. Έχει πάρει όχι μόνο το άρωμα, αλλά και το χρώμα, φίλες και φίλοι. Αυτό τώρα το αρωματισμένο ινόπνευμα, που έχει πάρει και το χρώμα από τις φλούδες των λεμονιών, θα το ανακατέψουμε με σιρόπι. Εδώ θα σας πω πώς θα κάνουμε το σιρόπι και θα πούμε το μυστικάκι μας για σήμερα, πώς να μην ζαχαρώνει το σιρόπι μας. Παίρνουμε λοιπόν εδώ το βάζω μέσα στο οποίο έχω βάλει σιρόπι, το οποίο έκανα με 1,5 λίτρο νερό και 900 γραμμάρια ζάχαρη. Αν θέλετε βάλτε και λίγο παραπάνω ζάχαρη αν το θέλετε πιο γλυκό. Αλλιώς βάλτε όσο σας λέω εγώ ακριβώς, όσο λέει η συνταγούλα. Παίρνουμε λοιπόν το ινόπνευμα αυτό το αρωματισμένο και το ρίχνουμε μέσα στο σιρόπι. Έτσι φίλες και φίλοι, δείτε πώς γίνεται κίτρινο, κίτρινο πράσινο βέβαια τώρα. Γιατί έχουμε τα λεμονάκια που είναι πράσινα. Τι ωραίο χρώμα, τι υπέροχο που είναι. Παίρνουμε λοιπόν έτσι, τα ρίχνουμε μέσα, το κλείνουμε με το καπάκι, δεν ξέρω αν είναι κοντά το καπάκι μου. Εδώ νομίζω είναι το καπακάκι μου, πολύ ωραία. Το κλείνουμε με το καπάκι και το ανακατεύουμε. Δείτε τι ωραία το ανακατεύουμε. Και αυτό είναι φίλες και φίλοι το λιμοντσέλο. Είδατε τι εύκολα που γίνεται, τρομερά εύκολα. Σερβίρεται κρύο παγωμένο ή αν δεν το έχουμε στην κατάψυξη, το φυλάμε στην κατάψυξη ώστε μόλις έρθει κάποιος καλεσμένος ή μετά από το φαγητό για να το σερβίρουμε σαν ένα ωραίο λικεράκι, πρέπει να το έχουμε στην κατάψυξη. Αν δεν το έχουμε, παγάκι. Βάζουμε παγάκι μέσα στα ποτήρια, να το δω έχω κι άλλο λιμοντσέλο, κίτρινο από κίτρινα λεμόνια, βάζουμε παγάκι. Όσο πιο κρύο, τόσο πιο ωραίο. Αραιώνει και με το παγάκι μέσα και γίνεται πιο ελαφρύ και πιο γλυκόπιωτο.
Όμως με την αρέωση αυτή που κάναμε γίνεται ένα δυνατό λικέρ περίπου 40 βαθμών υνοπνευματικών βαθμών. Είναι ένα δυνατό λικέρ, πάρα πολύ ωραίο, πολύ μυρωδάτο, καταπληκτικό φίλες και φίλοι. Εδώ τώρα να πούμε πώς θα κάνουμε το σιρόπι για να κάνουμε το λιμοντσέλο. Έχει και αυτό τα μυστικά του. Εγώ είχα έτοιμο σιρόπι. Και ξέρετε γιατί είχα έτοιμο σιρόπι? Γιατί πρέπει να είναι κρύο το σιρόπι. Μην κάνετε το λάθος. Μέσα στο καυτό σιρόπι το βραστό και μου ρίξετε το ινόπνευμα, αλίμονό σας. Καταρχήν το ινόπνευμα αμέσως θα φύγει όλο. Θα εξατμιστεί. Κρύο λοιπόν σιρόπι μαζί με το ινόπνευμα που είναι κρύο από το ψυγείο. Με τις φλουδίτσες μέσα. Αυτά, εδώ είναι το λιμοντζέλο μας έτοιμο. Εδώ είναι το άλλο το κίτρινο το λιμοντζέλο και εδώ θα κάνουμε το σιρόπι για το λιμοντζέλο. Βάζουμε λοιπόν 1,5 λίτρο νερό, 1 λίτρο ινόπνευμα, 1,5 λίτρο νερό και βάζουμε και 900 γραμμάρια ζάχαρη. Να την ζάχαρη, πού είναι η ζαχαρίτσα μου? Εδώ είναι η ζαχαρίτσα μου. Ρίχνω λοιπόν τη ζάχαρη μέσα και τα μυστικά τώρα. Εδώ είναι το μυστικάκι μας. Βάλαμε τη ζάχαρη. Όσο είναι κρύο, πριν αρχίσει να βράζει, να κοχλάζει, ανακατεύουμε να διαλύσουμε τη ζάχαρη μέσα στο ζεστό νερό. Ανακατεύουμε καλά, να διαλύσουμε τη ζάχαρη και ανακατεύουμε, φίλες και φίλοι, μόνο μέχρι ότου αρχίσει το νερό να βράζει. Όχι παραπέρα. Αν το νερό την ώρα που βράζει εμείς ανακατεύουμε, υπάρχει πιθανότητα όλο το σιρόπι μας να ζαχαρώσει. Υπάρχει και ένα άλλο μυστικάκι. Πολλές φορές, καθώς βράζει, πριν ακόμα διαλυθεί όλη η ζάχαρη, μερικά κομματάκια ζάχαρης πάνε και κολλάνε στα τυχώματα της κατσαρόλας. Για να αποφύγουμε το ζαχάρωμα και πάλι, γιατί αυτά είναι εστίες ζαχαρώματος. Είναι, επομένως, για να το προφυλάξουμε, πρέπει αυτά τα κομματάκια της ζάχαρης που τυχόν είναι στα τυχώματα της κατσαρόλας κολλημένα ή το κουτάλι μας, αν έχει ζάχαρη που έμεινε αλλιώτη και ανακατέψουμε εμείς το σιρόπι, αυτά τα κομματάκια της ζάχαρης που είναι μέσα θα ζαχαρώσουν το σιρόπι μας. Για να πληθεί λοιπόν η κατσαρόλα μας, σκεπάζουμε το σιρόπι ώστε οι ατμοί ανεβαίνουν επάνω, κρυώνουν στο καπάκι, πέφτουν γύρω γύρω από τα τυχώματα της κατσαρόλας και την ξεπλένουν καλά καλά από όλα τα μικροσωματίδια της ζάχαρης που έχουν κολλήσει τριγύρω. Αυτά για να πετύχετε ένα υπέροχο σιρόπι που δεν ζαχαρώνει. Το ίδιο κάνουμε και στα γλυκά μας, φίλες και φίλοι. Μην αφήσετε στο γλυκό που βράζει γύρω στην κατσαρόλα ζάχαρη. Μην αφήσετε, θα ζαχαρώσει αμέσως. Ένα μόριο ζάχαρης είναι ικανό να ζαχαρώσει όλο το σιροπάκι μας. Πάμε όμως να δούμε άλλη μια φορά τα υλικά μας. Λιμοντσέλο. 1 λίτρο καθαρό ινόπνευμα, 1,5 λίτρο νερό, 900 γραμμάρια ζάχαρη, φλούδες από 9 λεμόνια. Λοιπόν, και μη φύγετε, καθίστε εδώ, γιατί δεν ξέρετε τι θα κάνω τώρα. Τι θα κάνω? Ένα chocolate cake. Σοκολατένιο το κέικ, σοκολατένιο το γλάσο που θα τρέχει τριγύρω. Και όχι το ίδιο γλάσο, άλλο γλάσο θα κάνουμε σήμερα. Πάμε όμως να δούμε τι έχει η αγορά μας και θα κάνουμε και το κεκάκι μας. Ένα σοκολατένιο κέικ με σοκολατένιο γλάσο, ένα γλάσο αλλιώτικο από τα άλλα. Ένα γλάσο που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σαν σάλτσα σοκολάτας. Επάνω στα παγωτά μας, σε μια τούρτα που θέλουμε να την περιχύσουμε, όπου σε μια κρέμα, οπουδήποτε. Πάμε όμως να δούμε τα υλικά πρώτα. Κέικ σοκολάτας. 2 κούπες αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. 3 τέταρτα της κούπας κακάο. 3 τέταρτα της κούπας μαργαρίνη soft.
2 κούπες ζάχαρη, 6 αυγά, μισή κούπα γάλα, 1 τέταρτο από ένα κουταλάκι εσάνς πικραμυγδάλου, λίγη βανίλια, 1 τέταρτο από ένα κουταλάκι σόδα. Λοιπόν, θα κάνουμε το κεκάκι μας. Πρώτα θα φτιάξουμε το κέικ και μετά θα φτιάξουμε το γλάσο. Βέβαια το κέικ το έχουμε εδώ και έτοιμο μπροστά μας. Καμαρωτό, καμαρωτό, φουσκωτό, φουσκωτό και πάρα πολύ αφράτο. Να λιώνει στο στόμα. Πώς θα το κάνετε? Απλή υπόθεση, φίλες και φίλοι. Όλα μαζί τα υλικά. Ξέρετε πώς κάνω εγώ τα κέικ μου και πώς τα κάνετε κι εσείς οι περισσότερες, να μην πω όλες, και τα πετυχαίνετε. Βάζουμε μέσα στο μίξερ όλα τα υλικά. Αρκεί να έχουμε φυσικά ένα δυνατό μίξερ. Αν θέλουμε και αν δεν έχουμε μίξερ. Δυνατό μίξερ, και αν είναι λιγάκι αδύνατο, δεν πειράζει. Θα το χτυπήσουμε λίγα λεπτά παραπάνω από ό,τι το χτυπάμε στο δυνατό. Αλλά αν δεν έχουμε μίξερ, τότε τον παλιό τον τρόπο. Θα χτυπήσουμε πρώτα το βούτυρο με τη ζάχαρη να φρατέψει. Θα ρίξουμε ένα-ένα τα αυγουλάκια προσέχοντας να μην μας κόψει το βούτυρο. Και ακούσατε πώς κόβει, τι εύκολα που κόβει το βούτυρο. Στο χτύπημα όμως του κέικ με το χέρι, για να μην κόβει το βούτυρο, όταν βάζουμε τα αυγουλάκια ένα-ένα, ύστερα από κάθε αυγό βάζουμε μια κουταλιά αλεύρι. Και έτσι δεν κόβει το βούτυρο. Κι άλλο μυστικάκι. Τι το θέλουμε το ένα μυστικό της ημέρας? Εμείς λέμε 100 μυστικά κάθε μέρα, φίλες και φίλοι. Μόνο προσέξτε να τα θυμόσαστε. Αλλά κι αν δεν τα θυμόσαστε, εδώ είμαι εγώ. Και να με ρωτάτε, και θα τα επαναλαμβάνω πολλές φορές. Λοιπόν, στο μπολ του μίξερ έχω βάλει τώρα ένα πακέτο 250 γραμμάρια μαργαρίνη soft. Μπορείτε να βάλετε και βούτυρο soft. Ή μαργαρίνη ή βούτυρο soft. Τελευταία, εδώ και 1,5 χρόνο, 2 χρόνια, κάπου εκεί, κυκλοφορεί στην αγορά μας και το soft βούτυρο. Βάλαμε λοιπόν το βούτυρο. Το επόμενο που θα ρίξουμε είναι η ζάχαρη. Ρίχνουμε λοιπόν και τη ζάχαρη μέσα, επάνω από το βουτυράκι. Θα ρίξουμε τώρα το αλευράκι και το κακάο. 2 κούπες αλεύρι, 2 κούπες ζάχαρη έβαλα. 250 γραμμάρια, είπαμε, μαργαρίνη soft ή βούτυρο soft. 2 κούπες ζάχαρη, 2 κούπες αλεύρι, βάλαμε και το αλευράκι. Αλεύρι, βάλαμε και το αλεύρι. Και εδώ που είναι η σόδα μου, έχω ένα μικρό μπουκαλάκι, δεν πειράζει, την έχω μπροστά μου. Θα βάλουμε 1/4 κουταλάκι σόδα. Μήπως είναι πίσω μου? Όχι, δεν είναι ούτε εδώ. 1/4 κουταλάκι σόδα του φαγητού. Θα το βάλουμε γιατί το κακάο, για να φουσκώσει, είπαμε, θέλει περισσότερη δύναμη. Βάζουμε λοιπόν και το κακάο. 1 κούπα κακάο μέσα. Πω, τι ωραίο κέικ. Λοιπόν, βάλαμε και το κακάο. Μήπως είναι εδώ πέρα? Α, να το Στέλιος μου. Πού είναι το Στέλιο? Δεν είναι. Όχι. Δεν πειράζει. Θα γίνει και χωρίς τη σόδα. Με τη σόδα θα φρατέψει ακόμα πιο πολύ. Μην κάψω τη σοκολάτα. Όχι. Εδώ είναι και η σοκολάτα μας λιωμένη. Ωραία. Θα ρίξουμε τώρα, φίλες και φίλοι, τα αυγουλάκια μας. 6 αυγά και αυτά όλα μαζί. Είδατε τι ευκολία. Όλα μαζί. Βάλαμε και τα αυγουλάκια μας. Θα ρίξουμε μέσα και γάλα. Μισή κούπα γάλα. Βάζουμε και το γαλατάκι. Και τέρμα. Τελειώσαν τα υλικά. Με αυτά τα υλικά θα κάνουμε αυτό το υπέροχο κέικ που βλέπετε. Βάζουμε το μίξερ να δουλέψει πρώτα σε πολύ χαμηλή ταχύτητα, για να μην τα τεινάξει στον αέρα όλα. Έτσι, πολύ χαμηλά. Να ανακατευτούν τα υλικά μας. Και αν θέλετε καλύτερα, ανακατέψτε τα με ένα κουτάλι και μετά βάλτε το μίξερ, γιατί κινδυνεύετε να τα πετάξετε στο ταβάνι όλα. Λοιπόν, τώρα όμως εντάξει. Ωραία. Τα
Θέλει 4 λεπτά χτύπημα. Μόνον 4 λεπτά, φίλες και φίλοι. Όχι παραπάνω. Να αφρατέψει και να πάρει άσπρο χρώμα. Να σπρίσει η σοκολάτα από σκούρο χρώμα που έχει στην αρχή, να γίνει σοκολατένιο, ανοιχτό σοκολατένιο, σαν τη σοκολάτα γάλακτος. Ενώ η κουβερτούρα έχει το σκούρο χρώμα. Εδώ τώρα θα βάλω σε μία φόρμα σπρέι για να μην μου κολλήσει. Είπαμε, αν δεν έχετε σπρέι, θα βάλετε βούτυρο με το χέρι, μπόλικο βούτυρο. Θα λείψετε τη φόρμα καλά με βούτυρο σε όλα τις τα σημεία. Θα την πασπαλίσετε με αλεύρι, θα τεινάξετε το αλεύρι και θα βάλετε μέσα το κέικ και δεν θα κολλήσει. Έτοιμο είναι. Έτοιμο το κεκάκι μας. Έτοιμο. Δείτε τι ωραίο που είναι. Δέστε πώς αφράτεψε. Δέστε πώς το χρώμα άνοιξε. Άσπρισε το χρώμα. Έγινε σοκολατένιο όπως η σοκολάτα γάλακτος που σας είπα. Θα πάρουμε τώρα το μείγμα αυτό και θα το αδειάσουμε μέσα στη φόρμα για να σας πω ακόμη ένα μυστικάκι. Παίρνουμε λοιπόν εδώ. Ας το τεινάξω λίγο πρόχειρα για να μην χασομεράμε. Εσείς βέβαια θα το καθαρίσετε ωραία. Δεν θα αφήσετε καθόλου σοκολάτα εδώ πάνω. Ή θα το δώσετε στα παιδιά και ξέρετε τι νόστιμο που είναι. Τρομερά νόστιμο. Οι δυο κόρες μου όταν ήταν μικρές, το μισό το κέικ μου το τρώγαν πριν το βάλω στη φόρμα. Μόνο αυτό που σας λέω φτάνει. Είναι νόστιμο δηλαδή και πριν ψηθεί, φίλες και φίλοι. Παίρνουμε τώρα και αδειάζουμε το μείγμα μέσα στη φόρμα. Έτσι. Οπ, 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 έριξα και έξω. Έριξα και έξω, δεν πειράζει. Λοιπόν, βάζουμε όλο το μείγμα εδώ. Με προσοχή. Και θα πω τώρα και ένα άλλο μυστικό. Από μυστικά, άλλο τίποτα, φίλες και φίλοι. Είπαμε, είναι πολλά τα μυστικά για να μπορεί. Μικρά, αλλά πολλά για να γίνει κάτι σωστό. Παίρνουμε λοιπόν εδώ τώρα τη φόρμα μας. Την κουνάμε να πάει παντού το κέικ. Και εδώ που λέρωσε, να το μυστικάκι. Εδώ που λέρωσε, αν το αφήσουμε, σε αυτό το σημείο το κέικ δεν θα ανέβει, θα καθίσει κάτω. Το ίδιο και εδώ, εδώ που λέρωσε, βλέπετε. Τι κάνουμε τώρα, παίρνουμε μια πετσετούλα, το καθαρίζουμε. Παίρνουμε μια πετσετούλα, το καθαρίζουμε, εκεί πέρα ακριβώς. Και εκεί που το καθαρίσαμε, πρέπει να βάλουμε λίγο βουτυράκι. Θα βάλουμε λοιπόν λίγο σπρέι εκεί πέρα, έτσι. Ακριβώς, θα βάλουμε λίγο σπρέι. Το ίδιο θα κάνουμε και εδώ, θα το καθαρίσουμε. Χαμηλά, χαμηλά, ωραία, έτσι, γιατί σας είπα εκεί το σημείο αυτό θα ψηθεί γρήγορα, επειδή είναι λίγο το κεκάκι και δεν θα αφήσει το άλλο το κέικ να ανέβει, να γλιστρήσει και να ανέβει επάνω στη φόρμα μας. Και εκεί θα βάλουμε πάλι λιγάκι σπρέι. Όπου είναι λερωμένη η φόρμα θα την καθαρίσουμε. Προσέχουμε βέβαια να μην τη λερώσουμε. Εγώ δεν πρόσεξα, τη λέρωσα. Λοιπόν, τι κάνουμε άλλο, άλλο μυστικάκι τώρα, που είναι η σπατουλίτσα μου. Όπως έχουμε τη σπάτουλα που αδειάσαμε το κέικ μέσα, πριν το βάλουμε στο φούρνο, παίρνουμε τη σπατουλίτσα μας και κάνουμε ένα χάραγμα γύρω, 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 έτσι ακριβώς, φίλες και φίλοι. Να το κεκάκι, έτσι. Με αυτόν τον τρόπο, φίλε, αυτό τώρα θα το βάλουμε πάλι μέσα σε μια γωνιά, δεν θα το αφήσουμε. Έτσι, πολύ, πολύ ωραία, το βάλαμε και βάζουμε το κέικ στο φούρνο. Γιατί το κάναμε αυτό, από εκεί αναπνέει το κέικ μας και δεν θα κάνει καμπούρα, δεν θα κάνει κοιλιά προς τα πάνω. Επομένως, κάντε το και θα με θυμηθείτε. Εκεί θα μείνει λίγο, αν το μπορούσα να το γυρίσω ανάποδα το κέικ, θα τη βλέπατε τη χαραγή. Θα τη βλέπατε. Λοιπόν, το χαράζουμε για να μην μας κάνει κοιλιά, για να ψηθεί ομοιόμορφα, να φουσκώσει ομοιόμορφα, να καλύψει τη φόρμα μας. Όταν ψηθεί, φίλες και φίλοι, βγαίνει δύο δάχτυλα επάνω από τη φόρμα. Πάμε να δούμε άλλη μια φορά τα υλικά μας και θα κάνουμε το γλάσο. Κέικ σοκολάτας. Δύο κούπες αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. 3 τέταρτα της κούπας κακάο. 3 τέταρτα της κούπας μαργαρίνη soft. 2 κούπες ζάχαρη, 6 αυγά, μισή κούπα γάλα, 1 τέταρτο από ένα κουταλάκι εσάνς πικραμυγδάλι,
λίγη βανίλια, 1/4 από ένα κουταλάκι σόδα. Λοιπόν, και θα αφήσουμε φίλες και φίλοι το κέικ να ψηθεί. Πολλή ώρα μες στο φούρνο, 1 ώρα. Αν ο φούρνος σας δεν... Καλά, τα μυστικά του φούρνου θα τα πούμε μια άλλη φορά. Σήμερα δεν έχουμε χρόνο να πούμε τα μυστικά του φούρνου. Πρέπει λοιπόν το κέικ σε 1 ώρα να ψηθεί, σιγά. Αν ψηθεί μέσα σε 30 λεπτά και φουσκώσει και κάνει την κοιλιά εκείνη την άσχημη από πάνω, το κέικ μας είναι αποτυχημένο. Δεν είναι πετυχημένο. Δεν θα γίνει έτσι ωραίο όπως το βλέπετε εδώ πέρα. Ας κάνω όμως και το γλάσιο να το περιχύσω. 1 ώρα λοιπόν το κέικ είναι έτοιμο, το αφήνουμε να κρυώσει. Λιώνουμε σοκολάτα κουβερτούρα μέσα εδώ σε ένα κατσαρολάκι. Τι ωραία σοκολάτα, καταπληκτική. Και ρίχνουμε μέσα, φίλες και φίλοι, κρέμα γάλακτος. Ρίχνουμε κρέμα γάλακτος, την ανακατεύουμε να ενωθεί με τη σοκολάτα μας και αυτό είναι το γλάσο που σας είπα. Ούτε ζάχαρη, ούτε αυγά, ούτε τίποτε. Σοκολάτα και κρέμα γάλακτος. Είναι μια ωραία σάλτσα, όπως σας είπα, για ένα παγωτό. Να τη ρίξετε πάνω από παγωτό Σικάγο. Σοκολάτα το παγωτό Σικάγο και σοκολάτα η σάλτσα. Τι νοστιμιά, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, έτσι ανακατεύουμε, θα βάλουμε τόση κρέμα γάλακτος, ώστε η σάλτσα μας να τρέχει. Και μετά δεν στερεοποιείται όπως οι άλλοι. Το άλλο γλάσο που σας έδειξα προχθές μένει νοπό, μένει μαλακό επάνω στο κέικ μας. Παίρνουμε λοιπόν αυτό το ωραίο τώρα γλάσο και το ρίχνουμε πάνω πάλι από το κέικ να τρέχει εδώ και εκεί. Έτσι, φίλες και φίλοι, έτσι ακριβώς. Και αν θέλουμε το αλείφουμε όλο βέβαια. Όμως να κάνουμε την ερωτησούλα μας για να κερδίσετε το σερβίτσιο, φίλες και φίλοι. Την ερώτηση την κάνουμε οποιαδήποτε ώρα. Τώρα αδειάσαμε να την κάνουμε, τώρα την κάνουμε. Λοιπόν, πέστε μου φίλες και φίλοι, στο φαγητό που έφτιαξα σήμερα, ντοματίνια έβαλα. Με ένα ναι ή ένα όχι, κερδίζετε ένα υπέροχο σερβίτσιο. Η τυχερή που κέρδισε το σερβίτσιο την Παρασκευή λέγεται Δρόσου Ελένη και είναι από την Καβάλα. Να το χαίρεσαι, καλή μου φίλη. Σε πάντα σε χαρές να το μεταχειρίζεσαι. Αυτά, φίλες και φίλοι, για σήμερα. Αύριο ραντεβού στις 10 στο Μέγκα. Κάθε μέρα εδώ. Γεια σας.